μεσημέρι, κάπως διαφορετικά από ό,τι το έχουμε συνηθίσει. Ναι, κοίταξε, νομίζω πως δεν μου εμπιστεύονται πια βραδινές ζώνες. Καλησπέρα, Αντένα. Οπότε αναγκαστικά κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα το βράδυ και το κάνουμε το μεσημέρι. Δεν μπλέκεται όμως καμία στα πόδια σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Πότε μπλεκότανε η κοπέλα. Γιατί πότε μπλεκότανε κάποια στα πόδια μου. Τι είναι, ο Αντένα μου γκώσε όλο αυτό. Ήταν ο πρώτος όρος του συμβόλου πριν τα οικονομικά. Μη δω άνθρωπο, θα τον φάω. Αυτή ήταν η πρόταση. Δεν ήταν δηλαδή μετά από δική μου επιλογή ότι είπα μη μου προτείνετε τίποτα με κάποιον άλλον θέλω μόνος μου. Έγινε αυτή η πρόταση. Θεώρησα πολύ. Ωραία. Σε είπε η Μαρία Ηλιάκη ότι καλύτερα μάλλον που δεν είμαστε ξανά μαζί και δουλεύουμε γιατί έχει μάλλον κάπως περάσει αυτό το πράγμα. Επειδή του είδα το απόσπασμα. Τι είπε, μωρή, ανόητε, δεν είπε το τίποτα από όλα αυτά. Δεν τολμάω. Όχι, η Μαρία είπε και συμφωνώ ότι κάποια στιγμή αρχίζει μια άλλη πορεία. Δηλαδή κλείνουν κάπως οι κύκλοι που δεν σημαίνει ότι κλείνουν και οι σχέσεις των ανθρώπων. Γιατί κάπως τα ενώνουμε. Είστε φίλοι με τη Μαρία. Δεν είστε πάντα. Τόσο κολλητοί όσους έχουμε στο μυαλό. Δεν κάναμε παρέα κολλητή όλη την ημέρα. Δεν είμαστε ο Φώτης και η Μαρία που έχουν κάνει και κουμπαριές και αυτά. Αυτό προφανώς εννοεί. Ναι, η Ζέτα ήταν έτσι και πριν κάνουμε μαζί αυτή την τεράστια επιτυχία. Υπερτεράστια επιτυχία που δεν την άντεξε το ελληνικό κοινό και ο Αντένα. Εντάξει, ακόμα στυνόμαστε. Οπότε είναι οκ. Okay. Next top model. Υπάρχει πολύ σχολιασμό. Τι να κάνω τώρα, το Star έκανε τη διαφορά, συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι είναι έγκυο νέα κολλητή, έτσι. Πιστεύω ότι καθόλου κολλητή είμαι έγκυο μου, τη φοβάμαι. Στην αρχή βέβαια την είχα δηλώσει πολύ ωραία αυτή η τύψα. Τώρα πια φοβάμαι, όπως παρακολουθώ τα επεισόδια.